La parole est à Monsieur Fountoulis pour une minute. Το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος είναι ένα από τα ελάχιστα κατά τη γνώμη μου θέματα στα οποία η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έχει αποδειχθεί καθοριστική. Στο ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας και συνολικότερα της εξοικονόμησης ενέργειας, οφείλω να αναγνωρίσω πως καταρχήν η Ένωση κινείται σε θετική κατεύθυνση. Όμως δεν θεωρώ πως οι προτάσεις της Ενώσεως μέχρι σήμερα απαντούν στο σημαντικότερο ίσως ερώτημα. Πού θα βρεθεί όλη αυτή η ενέργεια η οποία χρειάζεται αν εγκαταλείψουμε και τα ορυκτά καύσιμα αλλά και την πυρηνική ενέργεια? Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παρά τη θετική συμβολή τους, δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον με τις σημερινές τεχνολογίες. Επίσης, τα βιοκαύσιμα ίσως δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από αυτά που προσδοκούν να λύσουν. Η δεύτερη παρατήρηση αφορά την ενεργειακή ένδυα. Στα περισσότερα κράτη-μέλη υπάρχουν κάποιες προβλέψεις ενίσχυσης των αδύναμων οικονομικά στρωμάτων. Όμως στην Ελλάδα, για παράδειγμα, οι προβλέψεις αυτές περιορίζονται σε νοικοκυριά με συνολικό οικογενειακό εισόδημα κάτω των 11-12.000 ευρώ. Στην πράξη, είναι αδύνατον μια οικογένεια με εισόδημα 15.000 ευρώ ετησίως να μπορέσει να εφαρμόσει τις δράσεις που προβλέπονται στις εκθέσεις, ανακαινίζοντας την κατοικία της ώστε να πετύχει εξοικονόμηση ενέργειας. Ευχαριστώ.